αυτό το πρωινό του Σαββάτου είναι για μας εντελώς διαφορετικό. Περιλαμβάνει μια όμορφη ξεχωριστή περιήγηση στον οικισμό της Ξυλαγανής του Δήμου Μαρόνιας, που είναι ο τόπος όπου έλκει την καταγωγή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σήμερα είχαμε την χαρά και την τιμή να μας υποδεχθεί σε έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό χώρο και για εκείνον και για την οικογένειά του, τον χώρο που διαμόρφωσε για να μένει κάποιες από τις μέρες που βρίσκεται στην Ροδόπη, τις μισές μέρες κάθε εβδομάδα, όπως άλλωστε έχει προσδιορίσει και για αυτή την τετραετία το πρόγραμμά του ο κύριος Τηλιανίδης, το χώρο όπου παλαιότερα βρισκόταν το καφενείο και όχι μόνο, αλλά και το πανδοχείο του παππού του. Για όλα αυτά όμως είμαστε έτοιμοι να θέσουμε ερωτήσεις στον κύριο Τηλιανίδη. Κύριε Τηλιανίδη, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε καταρχήν στο πατρικό μου σπίτι και χαίρομαι πολύ που επισκέφτεστε έξω από τα συμβατικά όρια τον εκπρόσωπο του νομού Ροδόπης στο φυσικό του χώρο, εκεί δηλαδή που η οικογένειά του έζησε και μεγάλωσε. Για μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πρόταγμα αυτό, δηλαδή να βλέπουμε τις μη τυποποιημένες και συνηθισμένες στιγμές των πολιτικών, των προσώπων, όπου οι άνθρωποι ούτως ή άλλως, οι πολίτες, εμπιστεύονται και την ψήφο τους, αλλά και την τύχη του τόπου τους. Και εσείς είστε ένας ούτως ή άλλως από τους ανθρώπους που κρατάτε, αν θέλετε, ένα βάρος της όμορφης διεκπαιρέωσης κάποιων πραγμάτων αυτού του τόπου στις πλάτες σας. Το πρώτο ερώτημα είναι λοιπόν πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να φτιάξετε αυτό το χώρο και να μας πείτε πώς ήταν παλαιότερα. Καταρχήν θα σας πω έτσι εντελώς χαλαρά και ελεύθερα και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι ένιωσα την ανάγκη, τη φυσική ανάγκη να δυναμώσω τη ρίζα μου. Τη ρίζα με την οικογένεια του πατέρα μου, της μάνας μου, τη ρίζα με την ιστορία που με συνδέει άμεσα με την ιστορία του παππού μου. Έτσι λοιπόν αποφάσισα μαζί με τη γυναίκα μου κάποιες ώρες που θα έχουμε στη διάθεσή μας να ζούμε ελεύθερα, να τις ζούμε έξω από τα συμβατικά όρια, να τις ζούμε έξω από την καθημερινότητα, έξω από τα γραφεία, έξω από τα διαμερίσματα, εδώ όπου έζησε ο πατέρας μου και ο παππούς μου, που ήταν η δεύτερη τους πατρίδα. Η οικογένειά μου έχει βαθιά ιστορία, χάνεται στον χρόνο. Κατάγονται από την Ανατολική Θράκη, από τις 40 εκκλησίες, και η οικογένεια του πατέρα μου και η οικογένεια της μητέρας μου. Το 1922, κατεστραμμένοι τότε κάτω από εκείνες άσχημες συνθήκες, ξεριζώθηκαν και ως πρόσφυγες ήρθαν να εγκατασταθούν εδώ. Η οικογένεια της μητέρας μου εγκαταστάθηκε στην Κομωτινή και πέρασε πάρα πολύ δύσκολες μέρες και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με φτώχεια, ταλαιπωρίες και πάρα πολλά δεινά. Η οικογένεια του παππού μου, από την πλευρά του πατέρα μου, ήρθαν στην Ξυλαγάνη. Εγκαταστάθηκαν στο χώρο αυτό που βλέπετε. Έφτιαξε το πρώτο καφενείο του χωριού, το οποίο ήταν και πανδοχείο. Συχνά μάλιστα θυμάμαι που μου έλεγε ο πατέρας μου ότι τον επισκέφτονταν ο αδερφικός του φίλος, ο βουλευτής 40 εκκλησιών, ο Κεραμέας, θείος του σημερινού καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ερχόταν με το άλογο του από τη Θεσσαλονίκη, διότι είχε διασπαστεί το χωριό, το μισό εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και το άλλο μισό εδώ στην περιοχή μας. Εδώ λοιπόν στην πλατεία του χωριού έφτιαξε το πρώτο καφενείο, το οποίο φιλοξένησε πάρα πολλούς έτσι επώνυμους και ανώνυμους περαστικούς. Και εδώ, σε αυτό το σπίτι, ουσιαστικά μεγάλωσε ο πατέρας μου, ο οποίος αργότερα έφυγε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Αλεξανδρούπολη, στην Παιδαγωγική Ακαδημία, και πρωτοδιορίστηκε δάσκαλος στην Ξυλαγανή από τον τελευταίο υπουργό που είχε ο νομός Ροδόπης πριν από 50 χρόνια, από τον Παπαδήμα, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας. Μάλιστα ο Μακαρίτης, ο δήμαρχος Κομωτινέων, ο κ. Κατσιμίγας, ο οποίος είχε διατελέσει ένα διάστημα και γραμματέας της κοινότητας Ξυλαγανής, μου έδωσε από το αρχείο του πριν πεθάνει τον διορισμό του πατέρα μου ως δασκάλου της Κομωτινής, ως δασκάλου της Ξυλαγανής, και την τοποθέτησή του εδώ, για να τον σώσω στο αρχείο μου. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε την σταδιοδρομία του πατέρας μου, δίδασκε στο σχολείο της Ξυλαγανής τα πρώτα χρόνια. Μετά έφυγε στην Κομωτινή και πολλά χρόνια ήταν στο τρίτο σχολείο, το τρίτο δημοτικό σχολείο όπου δούλεψε ως διευθυντής. Εκείνη την περίοδο ήταν από τους ιδρυτές, από τους θεμελιωτές της παιδικής κατασκήνωσης Μαρονίας. Ήταν ο αρχηγός της κατασκήνωσης. Πολλοί ίσως μαθητές του που σήμερα μας βλέπουν να θυμούνται την περίοδο εκείνη, να το θυμούνται ως αρχηγό. Εκεί γνώρισε και τη μητέρα μου και η μητέρα μου δασκάλα, και αυτή από την Παιδαγωγική Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης.
η πρώτη της δουλειά ήταν να διδάξει στα πρώτα χωριά των Σαρακατσανέων, στο Παλάδιο, στο Γλυκονέρι, σε εκείνη την περιοχή του νομού. Την αγαπούν ακόμα. Την αγαπούν και τη θυμούνται ως μία από τις πρώτες νεαρές δασκάλες που δίδαξε τα παιδιά τους όταν εγκαταστάθηκαν πια στα μόνιμα χωριά. Γιατί όπως θα ξέρετε, οι Σαρακατσανέοι, επειδή ήταν κτηνοτρόφοι, συνήθως μετακινούνταν το χειμώνα αλλού και το καλοκαίρι. Είναι από τα χαρακτηριστικά της ζωής τους, είναι μαγική. Στη συνέχεια, η μητέρα μου εργάστηκε ως δασκάλα στο χωριό της Παραδημής και εκεί κάθισε αρκετά χρόνια και εκεί έχει πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι την αγαπούν ακόμα και την θυμούνται. Και κατέληξε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της Κομωτινής, όπου τα υπόλοιπα χρόνια της υπηρεσίας της προσέφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Εγώ με αυτό το σπίτι είμαι συνδεδεμένος, διότι εδώ πέρασα πάρα πολλές ωραίες στιγμές στα παιδικά μου χρόνια. Πραγματικά, κύριε Στυλιανίδη, βλέποντας και οι τηλεθέτες σιγά σιγά και κάποια στοιχεία αυτού του σπιτιού, βλέποντας τα αντικείμενα τα οποία περιστοιχίζουν το χώρο που γίνεται, πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η συνέντευξη. Όλα είναι από το καφενείο του παππού μου. Του Ευρυπίδη δηλαδή. Ακριβώς, πάρα πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικές αναμνήσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τα παιδικά σας χρόνια ουσιαστικά με ποιες από αυτές τις αναμνήσεις χαρακτηρίζονται, γράφονται, συντροφεύονται? Καταρχήν, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που ο πατέρας μου, τα καλοκαίρια όταν ερχόμασταν εδώ, έφτιαξε αυτό εδώ το γραμμόφωνο. Αυτό το γραμμόφωνο, το οποίο ήταν το γραμμόφωνο με το οποίο διασκέδαζε όλο το χωριό, παίζοντας δίσκους που είχε σώσει με το κάρο όταν έφευγε από τις 40 εκκλησίες ο παππούς, και χορεύαν στην πλατεία του χωριού εδώ οι κάτοικοι, προσπαθώντας να θυμηθούν τις χαμένες πατρίδες. Εγώ τα καλοκαίρια συνήθως περνούσα εδώ. Αργότερα, όταν μεγαλώσαμε, βέβαια, κόψαμε κάπως την επαφή. Δεν νιώσαμε τόσο έντονη αυτή την ανάγκη που νιώθω τώρα. Την επαφή με το χωριό μου ένιωσα την ανάγκη να ζωογονήσω τα τελευταία χρόνια, και ήταν μια κοινή απόφαση με τη γυναίκα μου. Αντί να πάμε να μείνουμε στην Κομωτινή σε κάποιο μουντό και απρόσωπο διαμέρισμα, να έρθουμε εδώ στο χωριό μας. Και τη μισή εβδομάδα που οι κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις θα με απελευθερώνουν και θα μου επιτρέπουν να είμαι στην ιδιαίτερη μου πατρίδα για να κρατώ την επαφή με τον κόσμο, να με δώσω αυτό το σπίτι, το οποίο το αναπαλαιώσαμε με όσα έτσι μέσα μπορούσαμε, και αρχίσαμε σιγά σιγά να το ξαναζεσταίνουμε και να ξαναζωντανεύουμε τις ωραίες μνήμες της ιστορίας της οικογένειας. Τα παιδικά χρόνια λοιπόν μοιράζονταν μεταξύ του οικισμού της Ξυλαγανής και της Κομωτινής. Τα καλοκαίρια ήμασταν συνήθως εδώ, και το χειμώνα στην Κομωτινή, εκεί τελείωσα εγώ το σχολείο. Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης όμως ως μαθητής είναι ένα ιδιαίτερα δραστήριο παιδί, αυτό τουλάχιστον λέγει η μητέρα, τουλάχιστον από κάποια ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που είχα τη δυνατότητα να την ρωτήσω, αυτό προκύπτει, όπου υπήρχαν έντονα τα στοιχεία της προετοιμασίας, αυτή η πρόγευση της ένταξης στην πολιτική. Για να είμαι ειλικρινής, τον εαυτό μου άρχισα να τον ψάχνω στην τρίτη γυμνασίου. Μέχρι τότε ήμουν απλά ένας αριστούχος μαθητής της σειράς μου. Και αυτή ήταν ας το πω έτσι, και η ενθάρρυνση των γονιών. Ο οποίος όμως συμμετείχε στο μαθητικό συνδικαλισμό. Τότε άρχισα να ψάχνω. Την εποχή εκείνη θυμάμαι ότι ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Έκανα μαθήματα κιθάρας, ασχολούμαι με τη ζωγραφική, με τον αθλητισμό. Ήμουν καλός τότε στα 100 μέτρα. Βέβαια, ήμουν και πολύ πιο αδύνατος από ό,τι είμαι τώρα. Αλλά τα βάρη της πολιτικής. Σήκωσα λοιπόν, έψαξα λοιπόν να δω πού θα βρω τον εαυτό μου. Πρώτη φορά ασχολήθηκα με τα κοινά στο Λύκειο. Στο Λύκειο εφαρμόστηκε τότε πρώτη φορά το θεσμός του 15μελού συμβουλίου. Οι συμμαθητές μου με ψηφίσανε δίδοντάς μου ένα συντριπτικό ποσοστό, 75% την πρώτη χρονιά, Δευτέρα Λυκείου. Βγήκα πρώτος στο 15μελές, ως ανεξάρτητος όμως συνδικαλιστής. Και δεν δέχτηκα να μπω σε κομματικές νεολαίες και έμεινα μόνος. Όταν είδα ότι δεν μπορώ να εκλεγώ στην ηγεσία του μαθητικού κινήματος μόνος, τότε ένιωσα την ανάγκη να πολιτικοποιηθώ. Και στην τρίτη λυκείου πολιτικοποιήθηκα, εκλέχθηκα πρόεδρος του πρώτου λυκείου Κομωτινής, ελέγχοντας και τους συσχετισμούς του 15 μελούς, και έτσι ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου στο συνδικαλισμό. Σύντομα ως μέλος της ΟΝΕΔ,
συνέχισε αυτή τη σταδιοδρομία και βρέθηκε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή πέρασε ένα φράχτη ουσιαστικά. Από το πρώτο λύκειο πέρασα στη νομική σχολή, δηλαδή στο διπλανό κτίριο το οποίο το έβλεπα από μικρός. Με βοηθάτε πάρα πολύ με την εικόνα την οποία μου δίδετε για να καταθέσουμε και κάτι ακόμη που μου έχουν εξομολογηθεί τουλάχιστον οι καθηγητές σας ή οι καθηγητές μας, αν μου επιτρέπετε, της νομικής σχολής. Θυμούνται λοιπόν χαρακτηριστικά κάποιοι από αυτούς, ίσως και οι πιο κομωτινέοι, διαμένονται στην Κομωτινή, όπως η κύριε Δημόπουλος, ο κύριος Σταλακούρας ενδεχομένως, ότι ως μαθητής ακόμη, φεύγατε από τη τρίτη λυκείου, νομίζω, φεύγατε από το σχολείο σας, πραγματικά που βρισκόταν δίπλα, και πηγαίνετε στο χώρο της νομικής, ίσως και εκεί που είναι τώρα το αμφιθέατρο της νομικής, η παλιά Λέσχη κτλ., αλλά και μέσα στον χώρο των μαθημάτων και παρακολουθήσατε μαθήματα. Ήταν έντονο δηλαδή το στοιχείο του ποιον δρόμο θα ακολουθήσετε και των νομικών σπουδών ήδη από το λύκειο. Έτσι είναι τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι στην ζωή μου, μέχρι τότε είχα δύο μεγάλες αγάπες. Η μία ήταν η πολιτική, η πρώτη, και η δεύτερη ήταν η νομική. Το έκανα συχνά αυτό, αλλά για να είμαι λίγο έτσι ειλικρινής, δεν το έκανα μόνο για να παρακολουθήσω τα μαθήματα της νομικής, αλλά γιατί μου άρεσε ο φοιτητικός συνδικαλισμός. Τότε ήταν ζωντανός στα αμφιθέατρα. Εγώ ήμουνα συνδικαλιστής των μαθητών και ως πρόεδρος του σχολείου μου πολλές φορές βρέθηκα εκεί και παρακολουθούσα τις αντιπαραθέσεις, τις συζητήσεις κτλ. Και ένα χρόνο μετά, το 1984, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο, στο έτος μέσα κατάφερα να εκλεγώ αρχηγός της Δάπνου Δουφουκού και πριν προλάβει να περάσει ένας χρόνος, να πετύχουμε την πρώτη μεγάλη μας νίκη, να βγάλουμε τη Δάπνου Δουφουκού πρώτη δύναμη και επί 15 χρόνια από τότε περίπου είναι πρώτη δύναμη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτό ήταν το ξεκίνημα του συνδικαλισμού. Θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σε εκείνα τα χρόνια που χαρακτηρίστηκαν και πολύ σημαντικές φιλίες που κρατούν ακόμη και σήμερα. Μία από αυτές που μπορώ τουλάχιστον να θυμάμαι είναι αυτή με τον Μανώλη τον Κοτάκη. Ήμασταν μία ομάδα παιδιών που ο καθένας διάλεξε το δρόμο του μετά και που τώρα μετά από πολλά χρόνια ξανασυναντιόμαστε σε έναν άλλο στίβο και νιώθουμε και ικανοποίηση αλλά και περηφάνεια γιατί πετύχαμε αυτά τα χρόνια. Ο καθένας αυτό που πίστευε και αυτό που ονειρευόταν. Ένας από αυτούς, πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιζε την εποχή εκείνη, ήταν ο Μανώλης Κοτάκης. Ο Μανώλης από τότε ήταν με τη δημοσιογραφία. Εγώ δεν θα ξεχάσω που στον πρώτο ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό που κάναμε στην Κομωτινή, τον κάναμε μαζί. Κάναμε κατάληψη στην Βρετανία, διεκδικώντας κάποια αιτήματα. Στήσαμε ένα μπομπό και ο Μανώλης ήταν το πρώτο μικρόφωνο. Μετά έγινε ο Έρκο στην Κομωτινή και έτσι ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία. Ήμασταν οι πρώτοι που πείσαμε το Δήμαρχο στο Γιαννίδη τότε να σηκώσει τη δορυφορική κεραία και να δείξει δορυφορικά προγράμματα για την ελεύθερη ενημέρωση. Και ήμασταν και οι πρώτοι που καταθέσαμε δύο εισηγήσεις που σώζονται στα αρχεία του Οικονομικού Ταχυδρόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία σήμερα τα λέμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αντιπαρατηθέμενοι με τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Κλάδη. Και με πρόλογο θυμάμαι τα άρθρα μας του Γιάννη του Μαρίνου, που ήταν τότε διευθυντής του Οικονομικού. Παράλληλα, θυμάμαι που είχα βρεθεί με τον Ανδριανόπουλο και τον Κούβελα στην Θεσσαλονίκη και τους συζητούσα έτσι το θέμα της δορυφορικής τηλεόρασης και δεν πιστεύαν ότι μπορεί να υπάρχει μια κεραία που αν στηθεί να μεταδίδει αυτά τα προγράμματα, τα οποία θα είναι ξένα και διεθνή. Αργότερα έγινε η μάχη της κεραίας. Εμείς ήμασταν πρώτοι και σε αυτό. Ο Ανδρέας Στογιαννίδης τότε ήταν ο πρώτος δήμαρχος που σήκωσε τη δορυφορική κεραία στην Κομωτινή και ήταν με δικιά μας παρότρινση και δικιά μας έμπνευση των φοιτητών της εποχής. Υπήρχαν και άλλα παιδιά που διακρίθηκαν. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε και κάποια άλλα στελέχη αυτής της παρέας. Ναι, θυμάμαι παραδείγματος χάρη, ήταν στη σειρά τη δικιά μας ήταν η Λόρνα, η τραγουδίστρια, η οποία έκανε μετά μια πολύ καλή καριέρα δίπλα στο Μίμη Πλέσα. Και η οποία βρέθηκε κοντά μου το 96 στις πρώτες εκλογές και μου έκανε την κεντρική συναυλία στην ομιλία μου στην Κομωτινή. Υπάρχουν παιδιά τα οποία εξελίχθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Σήμερα ο πρόεδρος των νέων δικηγόρων στην Αθήνα, πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο Γιάννης Αδαμόπουλος που ήταν προκάτοχός μου, πρώτος σε ψήφου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, κάποια άλλα παιδιά όπως ο Θοδωρής ο Κρυθαράς που ανήκει στην νεότερη γενιά των συνδικαλιστών, ο Δημήτρης ο Κουσουρής που επίσης και αυτός διακρίθηκε στο χώρο των νομικών των Αθηνών, ήταν παιδιά τα οποία ήταν επιτελείο. Αυτό το επιτελείο ήταν οι άνθρωποι που με στηρίξανε όταν πολύ αργότερα, το 1994, δηλαδή 10 χρόνια μετά την είσοδό μου στο Πανεπιστήμιο, διεκδίκησα και πέτυχα την Προεδρία της ΟΝΕΔ. Πάμε λοιπόν να δούμε
τι συνέβαινε τότε εκεί, πόσο εύκολα ή δύσκολα ήταν τελικά τα πράγματα, ένας πρόεδρος βέβαια καταξιωμένος στον τόπο του, να διεκδικήσει την προεδρία της ΟΝΕΔ σε μια εποχή που η Δάφνη του Φουκού ήταν πρωτοπόρος στα πανεπιστήμια. Μεσολάβησαν βέβαια πάρα πολλά τα χρόνια που υπήρχαν μεταξύ το 89 που τελείωσα εγώ τη νομική και το 94. Θα σας θυμίσω μόνο ότι τα φοιτητικά μας χρόνια υπήρχε έντονο συνδικαλισμός και πολιτικοποίηση. Η πρώτη φορά ήταν που είχα εκλεγεί σε κεντρικά όργανα, εκπροσώπησα τότε το Πανεπιστήμιο μας στην ΕΦΕΕ, στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ, και βέβαια και στα όργανα του Πανεπιστημίου εκπροσώπησα τους φοιτητές. Βρέθηκα στην Αθήνα πρώτη φορά. Το 1987 έγινε το πρώτο συνέδριο της ΟΝΕΔ, όπου κατέβηκα με αξιώσεις και εξελέγινε τότε πρώτος σε ψήφους στο φοιτητικό τμήμα της ΟΝΕΔ. Αυτή ήταν η πρώτη πανελλήνια διάκριση σε κομματικό πια επίπεδο. Όταν τελείωσα το 1989 τις σπουδές μου στην Κομωτινή, έφυγα στη Γερμανία. Αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές μου, κάνοντας ένα διδακτορικό στο Αμβούργο, στο συνταγματικό δίκαιο. Τα χρόνια της Γερμανίας ήταν πολύ διδακτικά για μένα. Εκεί έμεινα από το 90 μέχρι το 94. Εργάστηκα ένα χρόνο σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Και αυτό ήταν το καλύτερο σχολείο. Κοντά στην Πανεπιστημίου πολύ. Το εστιατόριο ήταν κοντά στη φοιτητική εστία όπου έμενα, δύο τετράγωνα παραδίπλα στο σπίτι του Χέλμουτ Σμιτ. Εκεί που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε αποσπάσει την υπόσχεση του Χέλμουτ Σμιτ ότι θα στηρίξει την είσοδο της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Εκείνο το σπίτι που περνούσα απ' έξω πολλές φορές και το βλέπα, μου θύμιζε την φωτογράφηση, την κοινή του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Χέλμουτ Σμιτ, όπου ο καγκελάριος, ο παντοδύναμος τότε καγκελάριος Γερμανίας, που μέχρι τότε πολεμούσε την είσοδο της Ελλάδος στην ΕΟΚ και τον έπεισε ο Καραμαλής να αλλάξει θέση και στάση, του χάρισε το ναυτικό καπέλο που ήταν το σύμβολο του Αμβούργου. Φόρεσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το ναυτικό καπέλο και φωτογραφήθηκαν μαζί έξω από το σπίτι του. Πολλές φορές στο εστιατόριο που δούλευα ερχόταν ο Χέλμουτ Σμιτ και έτρωγε. Και το πρωί όταν έφευγα με το τραμ για να πάω στο πανεπιστήμιο, τον συναντούσα που έκανε βόλτα στο δρόμο εκεί τη συνοικία με στα δέντρα, ας πούμε, μια πολύ όμορφη συνοικία του Αμβούργου. Αυτός ο χρόνος ήταν πολύ διδακτικός για μένα γιατί είδα μια καινούργια κοινωνία και γνώρισα τους ανθρώπους από μια άλλη πλευρά. Διότι πρώτη φορά εργαζόμουν για να βγάλω τα λεφτά μου και με αυτά τα λεφτά να συντηρήσω και τον εαυτό μου και τις σπουδές μου, βέβαια μαζί με τη βοήθεια που έπαιρνα από τον πατέρα μου, ο οποίος το είχε όνειρο να ολοκληρώσω αυτό το διδακτορικό. Στη συνέχεια κατάφερα να εξελιχθώ στην κοινωνία του Αμβούργου, δούλεψα τρία χρόνια. Με πολύ σημαντικές σχέσεις με την Ομογένεια όμως, κύριε Στυλιανίδη, και αυτό το ξέρω και από ανθρώπους που ούτως ή άλλως έρχονται κατά καιρούς να σας δουν εδώ στην Κομωτινή, κρατώντας ζεστές ακόμη τις αναμνήσεις εκείνης της περίοδου. Ανθρώπους που δεν είναι και Κομωτινέοι, βέβαια, δεν είναι δροδοπίτες. Την περίοδο εκείνη έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Μου δόθηκε η δυνατότητα έξω από τις σπουδές μου να εργαστώ για τρία χρόνια και στο Γενικό Προξενείο του Αμβούργου, όπου εργάστηκα χειριζόμενος νομικά θέματα, θέματα πολιτικά, γιατί ήταν στο φόρτο. Έχουμε πρόταση να παραμείνω εκεί ως καθηγητής, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου, την αγαπάω. Με περιμένουν πίσω οι γονείς μου, οι φίλοι μου. Και με ενδιαφέρει και με δένει με την πατρίδα μου και η πολιτική. Έτσι το 1994, κατεβαίνοντας ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησα για την αναθεώρηση του συντάγματος, γνωρίζω τον Μιλτιάδη Εύερτ. Εκεί πρώτη φορά συναντώ και τη Γιούλη. Σύζυγό σας. Και δέχομαι μία πρόταση ευθεία από τον Μιλτιάδη Εύερτ να μπω σε εκλόγιμη θέση στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του 1994. Την πρόταση αυτή την αρνούμε, προτάσσοντας δύο αιτίες, δύο επιχειρήματα. Το ένα είναι ότι δεν έχω ακόμα αναγορευτεί διδάκτορ, είχα ακόμα μερικούς μήνες προετοιμασίας πριν την τελική εξέταση για τη διατριβή. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχω υπηρετήσει ακόμα τη στρατιωτική μου θητεία. Ξαφνιάζεται ο Εύερτ σε μια συνάντηση που έχουμε στο γραφείο του και μου λέει: δεν περίμενα από έναν άνθρωπο της δικής σου γενιάς να μου δώσει μια τέτοια απάντηση. Και του εξήγησα ότι πρώτον το οφείλω στον πατέρα μου, ο οποίος έχει καταδικαστεί δύο φορές σε θάνατο από τους Βουλγάρους την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήταν πιτσιρικάς εδώ, τότε που χάσαμε και πολλούς θείους εδώ με τη σφαγή των 30 έξω από την Ξυλαγανή.
Αλλά λόγω ηλικίας δεν τον εκτελέσαν, γιατί είχαν βγει τότε, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι, οι χείρες στην πόλη εδώ, στο χωριό. Δικισμό. Και φοβήθηκαν την κλιμάκωση των αντιδράσεων του ελληνικού πληθυσμού. Τον καταδικάσανε και μετά τον διώξαν στα κάτεργα, στα ντουρντουβάκια, όπως λένε την εποχή εκείνη, στη Βουλγαρία, να σπάει πέτρες. Εν πάση περιπτώσει, ο πατέρας μου είχε αφήσει και ακόμα, ας πούμε, το λέει ότι το θεωρεί χρέος προς την πατρίδα το να υπηρετείς, και είναι περήφανος όταν βλέπει το γιο του, ας πούμε, να μπαίνει σε όλες αυτές τις διαδικασίες που το κάθε Ελληνόπουλο πρέπει να μπαίνει. Έτσι λοιπόν επικαλούμε αυτόν τον λόγο στον Εύερ, του λέω ότι εγώ δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι μου, θα μου κλείσει την πόρτα ο πατέρας μου αν δεν υπηρετήσω στρατιωτική μου θητεία, και ένας λόγος πολύ σημαντικός για μένα να μην δεχτώ την τιμητική του πρόταση, και ο δεύτερος ότι δεν θα μπορώ να βλέπω στα μάτια τους συνομιλίκους μου, τους φίλους μου, δεν θα μπορώ να τους δω στα μάτια, διότι αυτοί θα έχουν κάνει το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα, εγώ όμως δεν θα το έχω κάνει και θα νιώθω ατελής και ως πολίτης αλλά και ως πολιτικός και ως Θρακιώτης αλλά και ως Έλληνας. Το εκτιμά ο Εύερ πάρα πολύ. Επιστρέφω στο Αμβρούο, τελειώνω τη διδακτορική διατριβή μέσα σε μερικούς μήνες και δέχομαι την επόμενη πρόταση, η οποία πια είναι να εκλεγώ πρόεδρος στην ΟΝΕΔ. Μου κάνει την πρόταση, την αποδέχομαι μετά από σοβαρή σκέψη, αφού πρώτα το συζητάω με τον Κώστα τον Καραμαλή. Είναι περίεργο όμως, κύριε Χιλιανίδη, αν μου επιτρέπετε, αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχετε με αυτούς τους άνδρες, που ο ένας διαδέχτηκε τον άλλον. Εντελώς διαφορετική χαρακτήρες, εντελώς διαφορετική σχολή, σκέψη, αν θέλετε, και όμως εσείς καταφέρετε και μεταξύ των δύο να είστε πρώτος των πρώτων στην εκτίμησή τους. Θα ήθελα να μου δώσετε έτσι 2-3 στοιχεία για την προσωπικότητα του καθενός από τους δύο πολιτικούς άνδρες. Θα σας πω και για τους τρεις εγώ. Θα σας πω πρώτα, μάλλον θα σας πω και για τους τέσσερις, για να μην παραλείπουμε τον μεγάλο της πολιτικής. Η πρώτη μου επαφή με πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Κώστας Μητσοτάκης, τον οποίο ως πρόεδρος των φοιτητών του Δημοκρατίου και ως αρχηγός της ΔΑΠ του Δημοκρατίου τον υπηρέτησε στους δύσκολους αγώνες που έδωσε το 1985 και το 1989, και αυτό εκτιμήθηκε. Όταν είχα διακριθεί σε κάποιους αγώνες που κάναμε για τον ομογενειακό ελληνισμό, ο Κώστας Μητσοτάκης ως εν ενεργεία πρωθυπουργός μου έστειλε ένα τηλεγράφημα συγχαρητήριο, το οποίο διασώζεται στα αρχεία του Γενικού Προξενείου του Αμβούργου. Η επόμενη επαφή μου ήταν αυτή που σας περιέγραψα με τον Μιλτιάδη Εύερτ, τον οποίο τον ευχαριστώ διότι μου έδωσε την ευκαιρία, όχι σε μένα μόνο, αλλά σε ένα παιδί από την επαρχία και μάλιστα από την επαρχία της Βορείου Ελλάδος, να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι ήμουν ο πρώτος μετά το 1975 που εξελέγει στην ηγεσία της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας της χώρας και δεν προερχόταν από τις κομματικές οργανώσεις του κέντρου. Οι προκάτοχοι και φίλοι μου όλοι ήταν η μισή από την Κρήτη και η μισή από την Πελοπόννησο, αλλά είχαν δράση και προϋπηρεσία στη ΣΟΝΕΔ της Αθήνας. Εγώ θεωρείτε διορατικό τον Μιλτιάδη Εύερτ? Αυτό που το αναγνωρίζω το διάστημα που άσκησε εξουσία είναι ότι είχε το ταλέντο να επιλέγει στελέχη και να λειτουργεί οργανωτικά πολύ σωστά. Αυτό εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια με τον Κώστα Καραμαλή συνδεθήκαμε πάρα πολύ νωρίς. Το 1983, μάλιστα πρόσφατα, μου θύμισε και τη σκηνή κατά την οποία έτσι είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά. Γνωριστήκαμε με καυγά. Είχαμε μια διαφωνία πάνω σε ζητήματα νεολαίας, όταν ήρθε ως νεαρός τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό και εγώ ήμουν ακόμα στο μετέχνιο μεταξύ μαθητικού και φοιτητικού κινήματος. Είχαμε μια διαφωνία, εκτίμησε την επιχειρηματολογία μου και γίναμε φίλοι. Πάντως είχατε κάποια πρόσωπα εκείνη την ημέρα, νομίζω, και την ημέρα της εκλογής κάτω. Κάποιοι είναι εδώ, κάποιοι είναι παρόντες, κάποιοι είναι απόντες, ωστόσο οι μαρτυρίες είναι καταγεγραμμένες. Θα ήθελα να έρθω λίγο στη σύζυγό σας, την κυρία Γιούλη Παπαχρήστου Στυλιανίδου, η οποία τότε ήταν σε μια τοπική οργάνωση, νομίζω, κυρία Παπαχρήστου, στην ΟΝΕΔ Καλλιθέας. Και ήμουν μέλος του Πρόεδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΕΔ. Τότε γνωριστήκαμε με τον Ευρυπίδη. Όταν ήταν πρόεδρος της ΟΝΕΔ, είχαμε συνεργαστεί για διάφορες δραστηριότητες της ΟΝΕΔ τότε. Θα ήθελα το ειδικό μέρος, θα ήθελα την πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα ήταν ευχάριστη για μένα, για την
Θυμόσαστε έτσι πώς τον γνωρίσατε, έτσι, οι πρώτες κουβέντες που ανταλλάξατε πάνω σε ποιο θέμα ήταν. Ήταν πολύ τυπικές. Ήταν πολύ μικρή τότε. Ήμουν πάρα πολύ μικρή. Είχε έρθει στο γραφείο μου 17, για να συμμετέχει η οργάνωση που εκπροσωπούσε στην καμπάνια που οργανώναμε για το AIDS και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προσπαθούσαμε να δώσουμε ένα κοινωνικό προφίλ στην οργάνωση. Αυτή ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα. Από τότε δεδομένη η ευαισθησία σας, βέβαια. Δεν υπήρχε ακόμα τότε τόσο μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Τώρα μπορεί να φαίνονται αυτό. Μιλάω για την προσωπική σας ευαισθησία. Ναι, αλλά ήταν κάτι καινούριο για την εποχή. Εμείς θυμάμαι είχαμε καλέσει τότε τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ήταν μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή η τοπική οργάνωση στην οποία ήταν γραμματέας η Γιούλη. Φωνάξαμε τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μας μίλησε για το AIDS. Και κάναμε μια καμπάνια ενημέρωσης για τη μάστιγα του αιώνα τότε. Παράλληλα πήραμε πρωτοβουλίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μαζέψαμε ανθρωπιστική βοήθεια για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας. Είχε γίνει μια μεγάλη πλημμύρα τότε, θυμάμαι, στην περιοχή της Καρδίτσας. Και πήραμε επίσης πρωτοβουλία σε άλλους δύο τομείς. Δηλαδή, ο ένας τομέας ήταν η διεθνής παρουσία της οργάνωσης. Είχαμε καταφέρει να εκλέξουμε Έλληνες προέδρους και αντιπροέδρους στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην Διεθνή Οργάνωση της Κεντροδεξιάς και στην Φοιτητική Νεολαία την Ευρωπαϊκή. Και έτσι η φωνή της Ελλάδος είχε δυναμώσει το εξωτερικό σε επίπεδο νεολαίας και τα παιδιά αυτά που συμμετείχαν στα προεδρία των διεθνών οργανώσεων είχαν και ψήφο στα προεδρία των κομμάτων. Δηλαδή, όταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποφάσιζε, ο Έλληνας πρόεδρος του EDS ή της DEMIC είχε την δυνατότητα να ψηφίσει. Και έτσι η Ελλάδα αποκτούσε και μία και δύο ψήφους παραπάνω μέσα στο σχήμα αυτό. Και το τελευταίο, βέβαια, και το πιο σημαντικό ήταν η έμφαση που δώσαμε στις νέες τεχνολογίες από τότε. Εμείς δεν φωτογραφιζόμασταν όπως κάνουν μερικοί πολιτικοί αρχηγοί τώρα πρόσφατα με computers για να δείξουμε ότι είμαστε εξυγχρονιστές. Στήσαμε τον πρώτο κόμβο ίντερνετ στην Ελλάδα, ο οποίος στήθηκε με συνεργασία που είχαμε διασφαλίσει από την Microsoft και από τη Fortnet του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τότε διευθυντής στη Microsoft στην Αθήνα ήταν ένας Κομωτινέος, ο Μιχάλης Τσαλίδης. Εγώ έτυχε να είμαι πρόεδρος στον ΕΔ, δύο Κομωτινέοι βρεθήκαν στην Αθήνα, συνεργαστήκαν σωστά. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μας έκανε τις τεχνικές διευκολύνσεις. Ο Μιλτιάδης Σέβερ τότε έδωσε τα κονδύλια που χρειαζόταν. Φτιάξαμε τον κόμβο και εφαρμόσαμε την πρώτη έτσι, μορφή ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Δίναμε, θυμάμαι, εκπτωτικές κάρτες στους μαθητές και στους φοιτητές για να συνδέονται δωρεάν με το ίντερνετ, γιατί δεν το ξέρανε. Και τους ρωτούσαμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία πολιτική. Και πάντα τις πρωτοβουλίες μας τις καθοδηγούσε η επιθυμία των ίδιων των νεολαίων. Γι' αυτό και ήταν πετυχημένες. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία της παράλληλης, της κοινής ζωής που είχατε τότε με τον κύριο Στυλιανίδη, αλλά και αυτές είναι κάποιες αναμνήσεις που καταθέτει και θυμάται από εκείνη την περίοδο. Θέλω όμως να ρωτήσω την άλλη πλευρά, να ρωτήσω εσάς πώς πορευόταν εκείνη την περίοδο η ζωή σας, από τη στιγμή δηλαδή που γνωρίζετε τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πότε αρχίζει ουσιαστικά να οριμάζει αυτό που ονομάζουμε σχέση, γιατί πράγματα ούτως ή άλλως συνεχίζατε να μοιραζόσαστε και σε πολιτικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Η σχέση ήρθε αρκετό καιρό μετά. Δύο περίπου χρόνια μετά, μου είπατε. 2 με 2,5 χρόνια αργότερα. Εσείς λοιπόν συνεχίζετε να συνεργάζεστε μαζί και στην συγκεκριμένη, ναι, και μέσω της τοπικής οργάνωσης. Βεβαίως. Και παράλληλα. Και μετά συνεργαστήκαμε. Και άλλα, ο Ευρυπίδης μετά ακολούθησε. Πήγε Φαντάρος, ακολούθησε, ας πούμε, κατέβηκε βουλευτής εδώ στο νομό Ροδόπης. Είχαμε χαθεί λίγο εκείνο το διάστημα. Εσείς όμως φτιάχνατε τη ζωή σας εκείνη φτιάχνω την περίοδο. Ζωή, ναι. Όπως και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια έτσι δημοσιογραφική επισήμανση, ο κύριος Στυλιανίδης πήγε, έκανε τις σπουδές και παράλληλα εργαζόταν. Και εσείς εκείνη την περίοδο, παράλληλα με τις ξένες γλώσσες, τις οποίες έχετε ολοκληρώσει, έχετε επάρκεια και νομίζω γνωρίζετε πολύ καλά τρεις, από αυτές αποφασίζετε κόντρα ενδεχομένως και στους δικούς σας να κάνετε τη δική σας επανάσταση και να εργαστείτε. Για να εργαστώ, ναι, σε αεροπορική εταιρεία στην Ολυμπιακή πρώτα. Σαν αεροσυνοδός, ζητούσανε κάποιες κοπέλες και εγώ πολύ ανεξάρτητη από τότε ήθελα να δουλέψω. Με πήρανε με σύμβαση στην αρχή, μετά αυτές οι συμβάσεις μας τις διέκοψαν και αναγκάστηκα να πάω σε ιδιωτική εταιρεία, όπου εκεί στάθηκα πάρα πολύ τυχερή, έγινα προϊσταμένη, εκπαιδεύτρια, ολοκλήρωσα όλο τον κύκλο της δουλειάς. Και παράλληλα άρχισα
να σκέφτομαι και το ενδεχόμενο να σπουδάσω αυτό που σπουδάζω τώρα. Θα δούμε και σε αυτό. Παράλληλα, εκείνη την περίοδο που μου περιγράφετε, η σχέση σας με τον κύριο Στυλιανίδη δεν ήταν ούτε στον αέρα ούτε στα σύννεφα. Είχε έτσι γερές βάσεις, τουλάχιστον τις θέτατε. Έτσι φάνηκε στο τέλος. Έτσι φάνηκε. Εγώ μπορεί να ήμουν στον αέρα, αλλά η σχέση ήταν πολύ καλά. Στερεωμένη εδώ. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Στυλιανίδης ακριβώς έκανε τι? Ταξίδευε. Ήταν αρκετά πριν τις εκλογές του 2000, περίοδο 96-97, τότε που ξεκίνησε η σχέση. Ήταν η δύσκολη περίοδος και της πολιτικής διαμένου. Πολύ δύσκολη για τον Ευρυπίδη περίοδο. Την περάσαμε μαζί και χαίρομαι γι' αυτό. Εμείς σας θυμόμαστε ίσως στα πίσω έδρανα κάπως να είστε δίπλα κοντά του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς και την παρουσία σας. Κύριε Στυλιανίδη, να πάμε παράλληλα να τα βλέπουμε αυτά. Περίοδος 1996. Το 1995 καταρχήν φεύγω από την ΟΝΕΔ, παραδίδω την Προεδρία στο συνέδριο του Λουντρακίου και αμέσως κατατάσσομαι στον Ελληνικό Στρατό. Κατατάσσομαι στη Θήβα, στο κέντρο εκπαίδευσης εκεί, χωρίς να έχω ζητήσει ευνοιοκρατική μεταχείριση, εντελώς διακριτικά, μαζί με τα άλλα παιδιά της σειράς μου. Θυμάμαι, είχαμε πάει να καταταγούμε μαζί με τον Στέφανο τον Μαρίνο, την Παοκάρα. Αφού λοιπόν πήγαμε εκεί και παρουσιαστήκαμε, περάσαμε τη βασική εκπαίδευση εκεί, περίπου 4 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Τόσο, πέρασε και καιρός. Μέσα στην σχολή παίρνω εντολή από τον διοικητή και οργανώνω 2 σχολεία. Το ένα σχολείο έχει να κάνει με την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, όλα τα παιδιά που προέρχονταν από την περιοχή εδώ τη δική μας, τις μειονότητες που δεν ξέραν καλά ελληνικά ή παιδιά από ποντιακές οικογένειες που δεν ξέραν καλά ελληνικά, οργανώνω και στείνω ένα σχολείο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Με την εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών και την ειδικότητα πια του συνταγματολόγου, κάνω μια ενημέρωση για τα εθνικά θέματα στους αξιωματικούς του κέντρου και παράλληλα οργανώνω και ένα σχολείο γερμανικών, όπου εκπαιδεύω 5-6 περίπου στελέχη που έχουν βασικές γνώσεις γερμανικών για να τις βελτιώσουν και να τους αξιολογήσουμε για να έρθουμε μετά συνέχεια μετάθεση όλοι μαζί στην μονάδα του πυροβολικού, την 183 όσα ΑΚΑ, αυτήν με τους πυράβλους, τους αυτοκινούμενους, αυτοτροφοδοτούμενους πυράβλους, τους ρωσικούς, η οποία είναι η αντιεροπορική κάλυψη την εποχή εκείνη του 4ου σώματος στρατού. Μετατίθεμαι στη μονάδα αυτή, η οποία είναι στην Κομοτηνή, έρχομαι εδώ και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας συμμετέχω και σε διάφορα πιλωτικά προγράμματα που οργανώνει το 4ο Σώμα. Το ένα είναι η εκπαίδευση των αξιωματικών πάνω στα εγχειρίδια συντήρησης και λειτουργίας όλων αυτών των οπλικών συστημάτων των αντιεροπορικών, όπου εγώ μεταφράζω από τα γερμανικά στα ελληνικά και βοηθώ τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς να μάθουν τον χειρισμό των καινούριων όπλων και παράλληλα ανταποκρίνομαι και στις τρέχουσες υποχρεώσεις ενός στρατευμένου, δηλαδή στις σκοπιές, στις αγκαρίες, όλα αυτά. Αφαιρέσατε αυτά από την υπηρεσία σας? Δεν τα αφαίρεσα, καταρχήν δεν ήταν στο χέρι μου, αλλά δεν ήθελα και να προκαλώ, για να είμαι ειλικρινής. Η σχέση μεταξύ των παιδιών και μεταξύ των αξιωματικών τότε ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήταν μια μονάδα που θεωρείται την εποχή εκείνη από την Γενική Επιθεώρηση Στρατού η ποιοτικότερη και η πιο πειθαρχημένη μονάδα στην Ελλάδα. Με καμία εξαίρεση για κανέναν και με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης και του χρέους όλων των βαθμίδων, από τον διοικητή μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη. Ζούμε την εμπειρία των ημείων. Μια εμπειρία η οποία μένει αξέχαστη. Σε ένα βράδυ μέσα βρισκόμαστε στα σύνορα. Είμαστε η αντιεροπορική προκάλυψη του 4ου Σώματος. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Υπάρχει φοβερή ένταση. Την θυμάμαι ως την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα που έχω περάσει ποτέ, στις γραμμές του Εύρου. Ανήκω στην ομάδα που φεύγει τελευταία από το στρατόπεδο. Έχουμε δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή την ευθύνη προστασίας και του στρατοπέδου. Βρισκόμαστε ως τα χαράματα στις θέσεις μάχης τότε. Εκτονώνεται η κρίση και επιστρέφουμε πίσω. Και βέβαια η ένταση αυτή συνεχίζεται για αρκετές εβδομάδες, ώσπου να αποσοβηθεί εντελώς ο κίνδυνος και να μπούμε σε μια ομαλή περίοδο
διμερών σχέσεων με την Τουρκία. Ωστόσο, αυτές οι στιγμές μένουν αξέχαστες, διότι σου γεμίζουν εντελώς διαφορετικά συναισθήματα. Έμελε λοιπόν εξίσου έντονα να περάσω και το χρόνο που είχα να υπηρετήσω στο στρατό. Ήταν, αν θέλετε, αυτά τα στοιχεία τα οποία μου καταθέτετε τώρα και τα πρώτα ψήγματα αυτής της προετοιμασίας που κάνατε και της ανάθεσης που σας έκανε αργότερα, αν θέλετε, και ο κύριος Καραμαλής, ως αναπληρωτήτου με άρχη εξωτερικών. Να το ξέρω ότι θα βρισκόμουν μετά στον ίδιο τομέα. Πάντως το 1996 έχει και λίγο πλάκα αυτή η ιστορία, διότι έχω 17 μέρες να απολυθώ και φιλώ στην τελευταία βάρδια, δηλαδή το πρωί, 4 με 6, το γερμανικό νούμερο που λέμε, σκοπός βορείου πύλης στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου. Σε μια υπερυψωμένη σκοπιά έρχεται τρέχοντας ένας αξιωματικός και μου λέει ότι ήρθε σήμα ότι κατεβαίνεις υποψήφιος βουλευτής. Έτσι πληροφορήθηκα, την υποψηφιότητά μου πρώτη φορά. Βέβαια, εντάξει, υποψιαζόμουν ότι αν θα γινόταν εκλογές, ο Μιλτιάδης Εύερτ είχε στο μυαλό του να μου ζητήσει να είμαι υποψήφιος στην Κομωτινή. Δεν περίμενα όμως ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν τόσο γρήγορα. Εγώ είχα ακόμα 17 μέρες, αν θυμάμαι καλά, να ολοκληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία. Μου ανακοινώνεται λοιπόν ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής την ώρα που είμαι στη Σκοπιά από τον αξιωματικό υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε τώρα τι σύγκρουση συναισθημάτων και ρόλων βιώνει κάποιος εκείνη τη στιγμή. Βλέπω τον νόμο για να μην δημιουργηθούν ασυμβίβαστα και κατέρχομαι υποψήφιος. Κάνουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα στη Ροδόπη μαζί με όλους τους φίλους. Θυμάμαι τότε το κεντρικό σύνθημα «Πιστεύω στη Ροδόπη, διεκδικώ στην Αθήνα» και «Πιστεύω, διεκδικώ, ψηφίζω Ευρυπίδη». Έτσι, με αυτό το μήνυμα λοιπόν βγήκαμε έξω. Όπως ήταν φυσιολογικό, η υποψηφιότητά μου αμέσως περιστοιχίστηκε από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους της γενιάς μου. Ήταν κάτι ασυνήθιστο για την περιοχή να έχουν ένα νέο υποψήφιο τότε. Πείθατε όμως, κύριε Στυλιανίδη. Υπήρχε η προϊστορία και η προϋπηρεσία στον χώρο της πολιτικής και αυτό ήταν σημαντικό επιχείρημα. Υπήρχε όμως και αφισβήτηση. Δηλαδή, πάρα πολλά παλαιότερα, ας το πω, κατεστημένα ή αν θέλετε, όχι κατεστημένα, να μην χρησιμοποιούμε αρνητικούς όρους, παλαιότεροι πρωταγωνιστές. Λέγανε μάζεψε τώρα τους νεαρούς γύρω και πιστεύει με τους νεαρούς θα κάνει πολιτική. Και εμείς βγάλαμε το σύνθημα για να μυθούμε: οι παλιοί συμβουλεύουν και οι νέοι δουλεύουν. Και βλέπω ότι το σύνθημα αυτό είναι ακόμα επίκαιρο για την κεντρική πολιτική σκηνή με όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το 96, πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, 14.500 σταυρούς. Βγήκα πρώτος βουλευτής. Ευχαριστώ πολύ τον λαό της Ροδόπης για την εμπιστοσύνη που έδειξε τότε σε έναν νέο πολιτικό που ξεκινούσε. Δυστυχώς όμως ο εκλογικός νόμος είχε άλλη άποψη. Ο εκλογικός νόμος είχε μια διαδικασία, τη διαδικασία της εξομάλυνσης, η οποία αφαίρεσε την έδρα από εδώ, την έστειλε κάπου αλλού και έτσι βγήκε ο φίλος μου ο Μουσταφά του συνασπισμού με 5.000 σταυρούς, αν θυμάμαι τότε, και με 14.500 σταυρούς η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαλε βουλευτή. Ωστόσο, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαλε βουλευτή, εγώ είμαι υποχρεωμένος να καλύψω το κενό αυτό του νομού. Ξεκίνησα λοιπόν έναν αγώνα δύσκολο επί 4 χρόνια μέσα σε σφιγμένη κατάσταση και πολιτικά και οικονομικά σφιγμένη κατάσταση με τη συμπαράσταση όμως πολύ καλών φίλων και πολέμησα για να έχει η Νέα Δημοκρατία. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες γίνονται γνωστές με δελτία τύπου τα οποία μας αποστέλλετε εκείνη την περίοδο. Συνήθως η δουλειά αυτού του κέντρου ήταν να προσπαθεί να βοηθήσει στην εξαγωγή της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στο βαλκανικό χώρο. Συχνά λοιπόν προείσταμε διαφόρων ομάδων ερευνητικών που επισκέπτονται την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία προκειμένου να προχωρήσουν έτσι σεμινάρια στις αντίστοιχες νομικές σχολές των χωρών αυτών που θα εναρμονίζουν το νομικό καθεστώς, το θεσμικό πλαίσιο των χωρών αυτών με το ευρωπαϊκό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχαμε αποκλειστεί στα Τύρανα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ιουγκοσλαβία. Προσπάθειες που κάναμε στην Τουρκία για εξαγωγή τεχνογνωσίας σε σύνδεση με κάποια πανεπιστήμια τουρκικά εκεί. Θυμάμαι συνέδρια που είχαμε οργανώσει στην Αθήνα και εδώ. Και βέβαια και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα προσπαθώ να δημιουργώ τις προϋποθέσεις η δράση του κέντρου, του ευρωπαϊκού, να προσανατολίζεται και προς τη Θράκη. Και το πετυχαίνω αυτό. Εδώ στην περιοχή του Ημέρου το κράτος εκχωρεί μία έκταση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου προκειμένου να δημιουργήσει εδώ ένα ερευνητικό κέντρο και να φιλοξενεί συνέδρια διεθνή, νομικά συνέδρια και μέσα από αυτήν την δραστηριότητα να ενισχύσει το συνεδριακό τουρισμό
της περιοχής μας και να προβάλλει την περιοχή μας. Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων τα οποία υλοποιούμε, των ευρωπαϊκών, μου δίνεται η δυνατότητα να ταξιδεύω συχνά κομμωτινή Αθήνα, να κρατώ την επαφή με την εκλογική περιφέρεια σε πολιτικό επίπεδο, σε εργασιακό επίπεδο όμως να εργάζομαι εκεί ως ερευνητής, εκπονώντας διάφορα μελετήματα. Το διάστημα αυτό εκδίδω 2 βιβλία, ένα στη Γερμανία και είναι κατ' ουσίαν προσανατολισμένο στο αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής, δηλαδή στην επιφύλαξη νόμου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι συνταγματικό δίκαιο δηλαδή, και το ένα στην Ελλάδα, το οποίο είναι πολιτικό. Ένα πολιτικό βιβλίο με τον τίτλο του κεντρικού συνθήματος μιας ενδιάμεσης καμπάνιας που είχα κάνει, με τίτλο «Για τη Ροδόπη έχω ένα όνειρο, σπάστε τη σιωπή». Βγάζω λοιπόν το βιβλίο με τίτλο «Σπάστε τη σιωπή» και το προλογίζει ποιος λέτε. Ο μετέπειτα εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, που τότε είναι ανένταχτος δημοσιογράφος και του αρέσει πολύ το γεγονός ότι εμείς ως νέοι άνθρωποι αποτυπώνουμε σε ένα βιβλίο τι δουλειά κάναμε την προηγούμενη δεκαετία για το νεολαίστικο κίνημα όταν είχαμε την ΟΝΕΔ. Εκείνη την περίοδο και με κάποιες αφορμές οριμάζει η σχέση σας με τον Κώστα Καραμανλή. Την περίοδο εκείνη συνεργαζόμαστε συστηματικά με τον Κώστα Καραμανλή. Ο Κώστας Καραμανλής είναι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Βρισκόμαστε όσο πιο συχνά γίνεται. Ανταλλάσσουμε απόψεις για μία σειρά ζητήματα. Πολύ καλός. Το ξέρετε έτσι από παιδί? Βέβαια από παιδί. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που σας κάνουν εντύπωση, που έχει ο Ευρυπίδης Τσιλιαρίβης ως άνθρωπος, ως πολιτικός? Σαν πολιτικός σε όλα δεν είναι εντάξει. Μου εσείς τι θα λέγατε, τον ξέρετε τον Ευρυπίδη? Πολύ καλά. Χωριανός μας είναι, τον γνωρίζω πολύ καλά. Τι θα λέγατε για τον Ευρυπίδη σαν? Το έχουμε έπαιξει από το χωριό μας βουλευτή. Καλός είναι ο άνθρωπος, προσπαθάει για τον τόπο του. Αυτά για μας. Τι άλλο να πούμε? Ξέρετε έτσι από παιδί όταν ερχόταν εδώ? Κοιτάξτε, τον πατέρα το γνωρίζαμε εμείς καλά. Το παιδί δεν το γνωρίζαμε καλά. Τώρα, ας πούμε, που βγήκε στην πολιτική, τώρα το γνωρίζαμε. Αλλά καλός είναι. Τις 14 Φεβρουαρίου του 1987, θα πάω πιο μπροστά, βιάστηκα. Τα Χριστούγεννα του 1996-97, ο Κώστας Καραμανλής με καλεί στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως μου λέει. Παραμονή των φώτων, πηγαίνω εκεί και βρισκόμαστε σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί βγαίνει το κεντρικό σύνθημα της υποψηφιότητάς του, το ποιοτικό άλμα. Το συναποφασίζουμε 4 άτομα. Δεν έχει δηλώσει ακόμα την επιθυμία του να είναι υποψήφιος, αλλά το βλέπει στα μάτια του, ότι αντιλαμβάνεται πως έρχεται η ώρα να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Συγκρούονται μέσα διάφορες ομάδες και φαίνεται αδιέξοδη η κατάσταση. Στις 14 Φεβρουαρίου τον καλώ εδώ, στην Κομωτινή, στην κεντρική μου εκδήλωση, η οποία είχε οργανωθεί στο Βράχο, στο κέντρο. Εκεί καλώ και όλους τους εκλέκτορες του συνεδρίου που ήδη έχει προκηρυχθεί από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και αφήνω να εννοηθεί ότι σε λίγες μέρες ο Κώστας Καραμανλής θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τον πρόλογο που του κάνω, κάνει μια καταπληκτική ομιλία και στις 14 Φεβρουαρίου, εκεί που συζητούμε και κάνουμε και πλάκα με το σύνθημα «Όχι στους ανέραστους πολιτικούς», μια και είναι η ημέρα των ερωτευμένων, αρχίζει πια να διαφαίνεται προς εμάς που είμαστε μέσα στα πράγματα ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει πάρει την απόφασή του. Λίγες εβδομάδες μετά, μία ή δύο εβδομάδες μετά, με καλεί στην Αθήνα και αρχίζουμε την δουλειά για την υποψηφιότητά του. Θεωρώ υποχρέωσή μου να επισκεφτώ τον Μιλτιάδη Εύερτ. Του λέω ευθέως ότι εκτιμώ ότι θα πρέπει να ανανεωθεί η ηγεσία του κόμματος. Τον ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε. Του δηλώνω ότι κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να πάμε σε συνέδριο, αλλά αφού αποφασίστηκε να πάμε σε συνέδριο, θα πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο σε ένα νέο ηγέτη. Σέβεται τις απόψεις μου. Μπορεί να είναι δύσκολη στιγμή για τον Μιλτιάδη Εύερτ, αλλά αντιδρά με παλικαριά και αφού κάνουμε αυτήν την αμοιβαία εξήγηση, εγώ δηλώνω δημόσια ότι στηρίζω την υποψηφιότητα του Κώστα Καραμανλή. Μαζευόμαστε
30 άτομα στην Πλουτάρχου. Ένα λεπτάκι μόνο. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτή η αρχή της επιβεβαιότητας ουσιαστικά κατήσχησε στη σχέση μεταξύ σας των δύο ανδρών, γιατί πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν πώς ακριβώς κατορθώσατε να είστε το δεξί χέρι και στον έναν αρχηγό, αλλά και στον άλλον, ο οποίος ήρθε και ανέλαβε τελικά. Πρέπει να σας πω ότι η σχέση μεταξύ Εύερτ και Καραμαλή. Καθαρές κουβέντες δηλαδή στην πολιτική είναι αυτό το οποίο ισχύει. Ακριβώς. Η σχέση μεταξύ Εύερτ και Καραμαλή ήταν μια τίμια και ευθεία σχέση. Ο Εύερτ ένιωσε τον εαυτό του συνεχιστή του καραμαλισμού στη Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας ο Καραμαλής στήριξε πάντα την ηγεσία του Εύερτ χωρίς να την αμφισβητήσει ή να της δημιουργήσει πρόβλημα. Ο Κώστας ο Καραμαλής κάποια στιγμή όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την ιστορία δεν είχε περιθώριο να κάνει πίσω. Έκανε λοιπόν ακόμα μια ευθεία εξήγηση με τον Μιλτιάδη Εύερτ και του είπε ότι αυτή τη στιγμή εγώ ή προχωρώ ή πάω στο σπίτι μου. Ο Μιλτιάδης Εύερτ το κατάλαβε. Σε πρώτη φάση δυσκολεύτηκε και βέβαια όπως είναι λογικό έπρεπε να παραδεχθεί ότι είχε κλείσει ο κύκλος μιας προσπάθειας. Το κατάλαβε όμως αμέσως μετά και στο δεύτερο γύρο των εκλογών του συνεδρίου βγήκε και στήριξε την υποψηφιότητα του Κώστα Καραμαλή δίνοντάς το εκπληκτικό ποσοστό του 70% ανάμεσα σε 4 υποψηφιότητες. Έτσι δεν, ο Κώστας ο Καραμαλής δεν πήρε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με απευθείας ανάθεση ούτε με συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Την πήρε μέσα από μάχη, αφού περιόδευσε την Ελλάδα 2-3 φορές, αφού γνώρισε όλα τα στελέχη, αφού δούλεψε επί μία δεκαετία πολύ σκληρά για τη Νέα Δημοκρατία, όποιο αρχηγό κι αν είχε, είτε ήταν ο Μητσοτάκης είτε ήταν ο Εύερτ, χωρίς να αμφισβητεί, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, καταθέτοντας όμως τις θέσεις του, οι οποίες ήταν σύγχρονες, συγκεκριμένες και ρεαλιστικές. Και έτσι, όταν ήρθε η ώρα, τα πράγματα ωρίμασαν. Εμείς βρεθήκαμε στην Πλουτάρχου, όπου ήταν το πολιτικό του γραφείο, 30 άνθρωποι. Από αυτούς οι μισοί είμαστε σήμερα βουλευτές. Όχι μισοί, μισοί θα γίνουμε. Λοιπόν, αυτοί οι 30 άνθρωποι, ο καθένας είχε έναν ρόλο. Εγώ ουσιαστικά τη στήριξή μου την έδωσα σε τρεις ζωτικούς χώρους. Στον χώρο της νεολαίας, όπου το επιτελείο των 120 ατόμων με ελάχιστες απώλειες ακολούθησε την υποψηφιότητα Καραμαλή και τη στήριξε. Την έδωσα στον χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου όλοι οι νομοί μέσα από εκείνη την εκδήλωση στις 14 Φεβρουαρίου του 1987 εκφράστηκαν υπέρ της υποψηφιότητάς του και την έδωσα και στην Ομογένεια, όπου περίπου το 90% των ομογενειακών οργανώσεων μετά από επικοινωνία που είχα μαζί τους έστειλαν τηλεγραφήματα συμπαράστασης στην υποψηφιότητα του Κώστα Καραμαλή. Δεν τα έφερα εγώ τα τηλεγραφήματα για να μην υπερβάλλω. Ο Κώστας Καραμαλής από μόνος του είχε μία δυναμική. Η δική μου συμβολή ήταν καθαρά σε οργανωτικό, σε τεχνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν απέκτησε η Νέα Δημοκρατία ένα νέο ηγέτη στο συνέδριο εκείνο του 1997. Και σε εκείνο το συνέδριο εγώ εξελέγει πρώτο σε ψήφου στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και αμέσως μετά δεύτερο σε ψήφου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος μαζί με την Τώρα Μπακογιάννη που είχε βγει πρώτη. Και στην Εκτελεστική είχα τη δυνατότητα τα υπόλοιπα χρόνια, δηλαδή από το 1997 μέχρι το 2000, να επανεκλεγώ ακόμα μία φορά. Το 2000 όμως που εξελέγει βουλευτής παραιτήθηκα από την Εκτελεστική Επιτροπή διότι δεν ήθελα να είναι το ίδιο πρόσωπο σε πολλούς ρόλους. Παραιτήθηκα και συνέχισα τη συνεργασία μου με τον Κώστα Καραμαλή από άλλο μετερίζει. Η πολιτική συνεργασία όμως είναι, αν θέλετε, ο προθάλαμος πολλές φορές και για πιο φιλική, αν θέλετε, σχέση που ουσιαστικά αναπτύσσεται μεταξύ των πολιτικών ανδρών. Στην περίπτωσή σας το είδαμε αυτό με τον Κώστα Καραμαλή και δεν θα μπορούσα τουλάχιστον, δεν θα μπορούσε η Ροδόπη να θεωρήσει ότι αυτό το οποίο είδαμε στην μεταξύ σας σχέση να είναι μια καθαρά πολιτική κίνηση, μια πολιτική κουμπαριά, έτσι δεν είναι? Ακούστε κάτι, η υπόσχεση του Κώστα Καραμαλή τότε, μάλλον η δέσμευση του Κώστα Καραμαλή να είναι ο κουμπάρος μου ή ο κουμπάρος μας, είναι μια δέσμευση η οποία έχει χρονολογία πολύ πριν διανοηθεί οποιοδήποτε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα γινόταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από πολύ νωρίς, όταν δεθήκαμε πια φιλικά μεταξύ μας, πάντοτε με παρότρινε σε αυτήν την κατεύθυνση, παρότι και ο ίδιος άργησε να κάνει οικογένεια, με παρότρινε και μου έλεγε «εγώ θα σε παντρέψω», κάνοντας πλάκα έτσι μεταξύ φίλων. Αυτή ήταν η εικόνα τότε. Όταν λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα, δεν μπορούσα εγώ να αγνοήσω αυτό το οποίο πάντα εκείνος μου έλεγε. Και προβληματίστηκα πάρα πολύ μήπως παρεξηγηθεί η κίνησή μου, αλλά αυτό το οποίο σέβομαι, χαίρομαι και απολαμβάνω στην επαφή με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
είναι ότι διαχωρίζει τους ρόλους, κάτι που το κάνω και εγώ ευχάριστα. Διαχωρίζει την προσωπική σχέση από το πολιτικό καθήκον, από τον πολιτικό ρόλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε εγώ επιχείρησα ποτέ να εκμεταλλευτώ πολιτικά αυτή τη σχέση, ούτε βέβαια ο ίδιος θεωρώ ότι είχε ανάγκη ή το έπραξε ποτέ. Είναι το ίδιο σκληρός μαζί μου και απαιτητικός όπως θα ήταν με άλλα στελέχη, και πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ περισσότερο από το δεδομένο, για να μην θεωρείτε ότι χαρίζεται και σε κάποιον. Και αυτό το χαίρομαι. Το χαίρομαι διότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις και εγώ να αξιολογούμε στη δουλειά μου και αντικειμενικά και σκληρά. Άρα αυτό με κάνει να προσπαθώ να είμαι πάντοτε πιο προσεκτικός και πιο αποτελεσματικός και πιο υπεύθυνος. Η προσωπική σχέση όμως είναι κάτι το οποίο έτρεξε παράλληλα, δηλαδή, και δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Και σίγουρα δεν ήθελα ούτε θέλω σε καμία περίπτωση να το εκμεταλλευτώ. Πάντως, για να καταθέσουμε και δημοσιογραφικά δύο στοιχεία ακόμη, θυμάμαι χαρακτηριστικά τα πλάνα εκείνης της περίοδου, τα τηλεοπτικά πλάνα που μεταδίδονται πανελλήνια σε οποιαδήποτε κίνηση, αν θέλετε, παρουσία είχε να κάνει με τον Κώστα Καραμαλή, και εσείς, κύριε Στυλιανίδη, είσαστε δίπλα του, ακόμη και στις προσεγγίσεις με την νεολαία κτλ. Όπως επίσης θυμάμαι και χαρακτηριστικά ότι κάποια τέτοια στοιχεία είχε ευδιάκριτα και η σύζυγός του. Και κάπως έτσι τηλεοπτικά και εμείς μάθαμε ότι επισημοποιείτε και την σχέση σας με τη γυναίκα σας. Σε μία μάζοξη κυρία Στυλιανίδου των γυναικών, όπου η Νατάσα Παζαΐτη χαρακτηριστικά θυμάμαι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ένα βράδυ Τρίτης ή Τετάρτης, αν δραπατώμε, σας ρωτάει λοιπόν, και εσείς πότε με το καλό? Ενώ ήξερε από πριν πότε με το καλό, αλλά ήθελε επισήμως να το πει για να το μάθουν και να το μάθει και όλος ο κόσμος. Είχαν στον Ευρυπίδη, κάνανε μία πλάκα τους τελευταίους μήνες πριν επισημοποιηθεί ο δεσμός. Από τον κλητήρα μέχρι τον πρόεδρο, όταν έμπαινε εγώ ο Ευρυπίδης στη Ριγίλης, τον ρωτούσαν, Ευρυπίδη, πότε ο γάμος, πότε ο γάμος, και αυτό ήταν κατ' εντολή του πρόεδρου. Έτσι συνέβαλαν και αυτοί στο να επισημοποιηθεί αυτή η σχέση. Θα ήθελα όμως και κάτι ακόμη, νομίζω. Τώρα, μετά από μία ώρα περίπου συζήτησης, θα μπορούσατε να μου δώσετε δύο-τρία στοιχεία για το πώς είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο σύζυγός σας δηλαδή, ως άνθρωπος. Να μας δώσετε στοιχεία από καρδιάς που εσείς τα γνωρίζετε. Εγώ βλέπω μόνο τα καλά. Με τα μάτια σας θα θέλαμε και εμείς να δούμε. Είναι λοιπόν ένας ευαίσθητος, ας πούμε, άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Εγώ δεν βρίσκω κακά, γι' αυτό και... Έτσι, μπράβο, έτσι, γι' αυτό σε παντρεύτηκε. Γι' αυτό και με παντρεύτηκε. Δεν βρίσκω κακά. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα. Είναι ήρεμος καταρχήν μέσα στο σπίτι? Είναι πολύ ήρεμος. Όσο χυμαρόδης είναι στην πολιτική, ναι, και με τον παραστατικό λόγο, στο σπίτι είναι ήσυχος? Είναι ήρεμος. Ήσυχος όχι. Ήσυχος με την έννοια ότι πάντα και στο σπίτι πάντα έχει κάτι να κάνει, θα διαβάσει, θα εργαστεί, θα δουλέψει. Όταν λοιπόν κλείνει η πόρτα της πολιτικής και είναι στο σπίτι, πέρα από τις στιγμές ξεκούρασης που είναι περιορισμένες και κάποια άλλα στοιχεία που θα πρέπει να φροντίσετε, γιατί είναι μονίμως στον αέρα και εκείνος με ταξίδια και τα λοιπά, την τελευταία τετραετία τουλάχιστον, την οποία και τυπικά βιώνετε μαζί του. Υπάρχουν στιγμές λοιπόν τις οποίες κατανέμει για προσωπική εργασία, για διάβασμα μέσα στο σπίτι? Ναι, για διάβασμα, αλλά και πολύ αρκετό χρόνο για μένα. Τι σας αρέσει να κάνετε μαζί του, ποιους χώρους δηλαδή να επισκεφτείτε? Επειδή ο χρόνος που βρισκόμαστε είναι λίγος, ό,τι και να κάνουμε τον Ευρυπίδη μου αρέσει. Και να δω τηλεόραση και κάτι ασήμαντο που ο υπόλοιπος κόσμος θεωρεί ότι είναι ασήμαντο, έστω και να περπατάμε μαζί, μου αρέσει γιατί τον βλέπω ελάχιστα. Σινεμά λοιπόν, σας αρέσει να βλέπετε σινεμά, ταινίες, μουσική. Αυτά μπορούμε, μουσική. Και όταν έχουμε χρόνο και ταξίδια. Δεν έχουμε χρόνο έτσι για κάτι πάρα πολύ έντονο. Μας αρέσει όμως και η ήρεμη ζωή, οπότε προτιμούμε αυτά και όχι κάτι. Πάντως, βλέποντάς σας τα τελευταία 2-3 χρόνια, βλέπω ότι και εσείς ακολουθείτε μία, αν θέλετε, γραμμή που είχε ούτως ή άλλως και ως μαθητής και ως φοιτητής ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, μία πορεία, αν θέλετε, ζωής, να περνά πολύ χρόνο με τους στενούς του φίλους, οι οποίοι είναι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια, τέτοια πρόσωπα, δικοί του φίλοι. Μοιράζεται λοιπόν χρόνο όταν βρισκόσαστε στην Κομωτινή και σε αυτούς τους 5-10 ανθρώπους που είναι... Ναι, ναι, μοιράζουμε. Μοιράζουμε, προσπαθούμε, διότι είναι άνθρωποι που μας στήριξαν
Και πάνω απ' όλα μας στήριξαν ηθικά στις δύσκολες στιγμές, και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Πάντα τους βλέπουμε και τους αφιερώνουμε και λίγο χρόνο, γιατί πιστεύω τους αφιερώνουμε λίγο χρόνο, ενώ αξίζουν περισσότερο. Ουσιαστικό πάρα. Όμως το ξέρουν και μας δέχονται έτσι όπως είμαστε και δεν μας παρεξηγούν ποτέ. Και είναι πολύ χρήσιμη. Είναι πολύ χρήσιμη, γιατί οι παιδικοί φίλοι έχουν το θάρρος όταν βλέπουν λάθη να σου τα λένε ευθέως και να σου κάνουν κριτική. Και πάντα συμβάλλουν στο να μην ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Και όσο προχωράς με επιτυχίες στη ζωή σου, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Αυτό είναι αυτό που σε κρατάει όρθιο, σε κρατάει στη γη, δεν σε αφήνει να καβαλάς καλάμια και να φουσκώνουν τα μυαλά σου. Και να γίνεσαι αλαζόν απέναντι στους ανθρώπους που σε τίμησαν. Και αν θέλετε, αυτό αναζητούμε και εμείς, επιστρέφοντας σε αυτό εδώ το σπίτι του παππού και του πατέρα. Το προλάβατε όπως πάντα. Και στην επαφή με τον απλό κόσμο με τον οποίο συναναστράφηκαν και έζησαν και μεγάλωσαν και οι δικοί μας. Την περίοδο όμως του 2000, επειδή ήμουν, αν θέλετε, μάρτυρα όπως εξελίσσονται, εκείνο λοιπόν το βράδυ όπου υπάρχει μία διχογνωμία, μία δικοστασία ότι ενδεχομένως ίσως να επαναληφθεί το λάθος της προηγούμενης τετραετίας. Βλέπω την τωρινή σύζυγό σας και δίπλα τους παιδικούς σας, τους δύο παιδικούς σας φίλους, τους χαρακτηριστικούς, να έτσι με πολύ. Την μητέρα σας επίσης, η οποία δεν φεύγει από το χώρο της νομαρχίας της Ροδόπης, και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, να αγωνιούν. Εσείς, κύριε Στυλιανίδη, όμως είσαστε αισιόδοξος. Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει μία παραδοχή μέσα μου από τη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, ότι είμαι έτοιμος για όλα. Και ότι δεν αγωνίζομαι με στόχο την καρέκλα. Αντιμετωπίζω την καρέκλα ως μέσον για να επιτύχω τους πραγματικούς μου στόχους, που δεν είναι άλλος από το να δικαιώσω, αν θέλετε, ικανοποιώντας τις προσωπικές μου φιλοδοξίες, να δικαιώσω τα οράματα και τις αγωνίες των ανθρώπων της περιοχής μας. Είναι πολύ δύσκολη η βραδιά το 2000. Διότι τον εκλογικό νόμο τον έχουμε πια αποκωδικοποιήσει και ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Φτάνουμε στις 17.500 σταυρούς που δεν έχει φτάσει ποτέ κανένας βουλευτής και η έδρα ακόμα παίζεται. Η έδρα του βουλευτή νομού Ροδόπης κρίνεται την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Την Δευτέρα το μεσημέρι μαθαίνω ότι έχω εκλεγεί βουλευτής από το γραφείο του Προέδρου του Συνασπισμού, του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Γιατί ο συνασπισμός έχει την δυνατότητα να καταγράψει το πανελλήνιο αποτέλεσμά του πιο νωρίς. Έτσι βλέπει ότι την έδρα την παίρνει στον Πειραιά ο κύριος Λαφαζάνης, την χάνει ο φίλος μου ο Μουσταφά εδώ, και άρα εγώ με 17.500 μετά από 24 ώρες εκλέγομαι βουλευτής. Οριστικοποιεί την εκλογή μου. Δεν προλαβαίνω να μάθω ότι εκλέχθηκα και με παίρνει ο Κώστας ο Καραμαλής για να μου δώσει συγχαρητήρια και να μου πει ότι αυτό το οποίο πετύχαμε εδώ ήταν ένας πραγματικός άθλος. Νικήσαμε δηλαδή μια διάταξη του εκλογικού νόμου η οποία φαινόταν ανυπέρβλητη. Επαναλαμβάνω τώρα ότι αυτός ο κίνδυνος παραμένει ζωντανός, διότι ο εκλογικός νόμος είναι ο ίδιος. Και εάν δεν επιτύχει ο υποψήφιος βουλευτής τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση ψήφων ώστε να υπερκεράσει τον κίνδυνο της εξομάλυνσης, πάντοτε εκκρεμεί αυτός ο κίνδυνος η έδρα να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα. Το λέω γιατί πολλοί θέλουν εν ώψη των επόμενων εκλογών να εμφανίζουν ως σίγουροι και δεδομένοι την εκλογή μου. Προκειμένου ίσως, αν θέλετε, να διεκδικήσουν την δεύτερη επιλογή, την δεύτερη ψήφο. Λένε δηλαδή ότι αυτός είναι σίγουρος, αυτός βγαίνει, ψηφίστε και εμάς να βγάλουμε δύο. Η πολιτική ιστορία όμως του τόπου μας διδάσκει ότι αυτό είναι αρνητικό. Θυμόμαστε το 96. Και στον Εύρο τη χρυσή. Κοιτάξτε, εγώ λέω για την Ροδόπη που το ξέρω καλά, και το 96 και το 2000 θυμίζω στους συμπολίτες μου ότι τα πράγματα κρίθηκαν οριακά. Και αυτές οι λογικές που χρησιμοποιούνται προσωπικά δεν με εκπροσωπούν, διότι το να λες ψηφίστε να βγάλουμε δύο χριστιανούς διχάζει την κοινωνία. Εγώ δεν θέλω η κοινωνία μας να λειτουργεί ως διζωνική. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι πρέπει να έχουν ισότιμη εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αποκλεισμούς. Ο μειονοτικός ψηφοφόρος που θέλει να ψηφίσει την καινούργια Νέα Δημοκρατία, όταν ακούει μια τέτοια προπαγάνδα να πλανάται και να ψιθυρίζεται στα αυτιά, δεν πλησιάζει. Φοβάται και απομακρύνεται από ένα κόμμα που έχει να του δώσει πάρα πολλά
Και φάνηκε τι έχει να του δώσει η Νέα Δημοκρατία από τις εξαγγελίες που έκανε ο Κώστας ο Καραμαλής για την παιδεία, για την ποιότητα ζωής, για τον σεβασμό στα δικαιώματα στην Ομαρχία Ροδόπης τις προάλλες. Οι οποίες ήταν πραγματικά τολμηρές εξαγγελίες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού μειονοτικού προγράμματος. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι συμπολίτες μου θα πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν ξεκινάει ένας αγώνας, ξεκινάει για όλους από την ίδια γραμμή. Ότι κανείς δεν θεωρείται σίγουρος και δεδομένος και ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να δοθεί επιπόλαια. Η ψήφος του πολίτη είναι το μεγαλύτερο του όπλο για αυτόν. Η ψήφος του πολίτη θα πρέπει να επιβραβεύσει τον πολιτικό που δούλεψε για την περιοχή, θα πρέπει να συγκρίνει τις υποψηφιότητες, να επιλέξει ο πολίτης την καλύτερη υποψηφιότητα, αυτή που πραγματικά του δημιουργεί τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει αποτελεσματικά για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για το χωριό του, για την περιοχή του. Την προηγούμενη τετραετία είχατε ένα όνειρο για τη Ροδόπη. Αυτή τετραετία το όνειρο ορίμασε. Και βάλτε τώρα και τον τίτλο. Βάλτε του λοιπόν τη λεζάντα και πείτε μας ποιο είναι το φετινό σύνθημα. Κοιτάξτε, στις 9 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσω επίσημα την προεκλογική μου εκστρατεία. Ήδη το πολιτικό γραφείο υπάρχει από ό,τι το είδαμε. Το πολιτικό γραφείο το δεύτερο έχει ανοίξει. Είναι στην πλατεία. Είναι στην πλατεία Ειρήνης στην Κομωτινή. Περίπου δίπλα από εκεί που είχατε και την προηγούμενη τετραετία το γραφείο σας. Ακριβώς. Υπολειτουργεί ακόμα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να το επισκεφθεί. Θα αρχίσει να λειτουργεί και αυτό επίσημα μετά τις 8-9 Φεβρουαρίου. Το σύνθημά μου θα το ανακοινώσω στις 9 Φεβρουαρίου. Σε μια συνέντευξη τύπου που θα παραθέσω σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νόμου. Δεν θα προηγηθούμε δηλαδή. Δεν θα κάνουμε διακρίσεις. Ήδη είναι πολύ μεγάλη διάκριση και νομίζω ότι είναι μια επιλογή την οποία την κάνω συνειδητά. Τιμώντας τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, να μιλήσω για εσάς περισσότερο από όσο μιλάει ένας πολιτικός συνήθως, κυρίως στην προεκλογική περίοδο. Έξω δηλαδή από συνθήματα και λέξεις, προσπάθησα να σας παρουσιάσω σήμερα την διαδρομή μου. Θα ανακοινώσω λοιπόν τους νέους στόχους της πολιτικής μου, αλλά και τα αποτελέσματα της πολιτικής που μέχρι τώρα έκανα την προηγούμενη τετραετία στις 9 Φεβρουαρίου. Επισημάνετε μόλις πριν, κύριε Στυλιανίδη, έναν κίνδυνο στον ψηφοφόρο, ο οποίος σε λίγες μέρες θα οδηγηθεί στις κάλπες, ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Θα ήθελα όμως επίσης να επισημάνετε και στον ίδιο ψηφοφόρο ποια είναι γύρω τα στοιχεία που κάνουν ετούτη την εκλογική μάχη ιδιαίτερα σημαντική. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο κίνδυνος που σας περιέγραψα προηγουμένως. Υπάρχουν όμως και οι ευκαιρίες. Μέσα σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν ευκαιρίες. Θεωρώ μεγαλύτερη ευκαιρία για την περιοχή μας το γεγονός ότι διεκδικεί την Πρωθυπουργία ένας βορειολαδίτης πολιτικός, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τον Ομοροδόπης, ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο Κώστας ο Καραμαλής γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει τις αδυναμίες, αλλά γνωρίζει και τις δυνατότητες της περιοχής μας. Γνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της κοινωνίας μας και αγαπά και σέβεται τους ανθρώπους αυτούς. Θεωρώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του ως πρωταγωνιστή στην πολιτική σκηνή και θα πρέπει να επιλέξουμε την παράταξή του, να του δώσουμε δύναμη να εκλεγεί στην Πρωθυπουργία, διότι από αυτή την Πρωθυπουργία η περιοχή μας, η Θράκη γενικότερα, έχει να περιμένει πάρα πολλά. Προσωπικά εκτιμώ ότι αυτό είναι το μεγάλο σταυροδρόμι για την περιοχή. Για μια περιοχή που επί μισό αιώνα δεν είχε ποτέ εκπροσώπηση στα κέντρα. Δεν είχε ούτε καν έναν νομάρχη δικό της, έναν διορισμένο νομάρχη όταν διορίζονταν αυτοί, έναν περιφερειάρχη, έναν διευθυντή, έναν προϊστάμενο υπουργείου. Πολύ δε περισσότερο επί μισό αιώνα δεν είχε έναν άνθρωπο μέσα στην κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι έχουμε εργαστεί σωστά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε επενδύσει σωστά. Έχουμε βρεθεί πολύ κοντά στον ηγέτη της αυριανής μέρας. Έχουμε δείξει με πράξεις και όχι με λόγια το ενδιαφέρον μας για τον Ομοροδόπης. Μόνο ένα θα σας πω, ότι αντιμετώπισα τριών ειδών προβλήματα και πικρίες όταν άρχισα να πολιτεύομαι από το 96 και μετά. Το ένα ήταν ότι οι βουλευτές θυμούνται τον κόσμο μόνο πριν τις εκλογές και τον ξεχνούν την επόμενη. Το έχετε επισημάνει πολλές φορές, νομίζω. Αυτό λοιπόν το απάντησα με πράξεις, διότι όλη αυτή την περίοδο επισκέφτηκα συστηματικά τα χωριά του νομού μας 3 έως 4 φορές το χρόνο. Συζήτησα με τους πολίτες, κατέγραψα τα προβλήματα, μίλησα με τους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Έφτιαξα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που το ακούσατε με τη μορφή δεσμεύσεων να το λέει ο Κώστας Καραμαλής στην Ομαρχία της Ροδόπης. Ένα προϊόν συνεργασίας είναι αυτό το πρόγραμμα.
του βουλευτή του τοπικού, μαζί με όλους τους άλλους φορείς, μαζί με την ομαρχιακή οργάνωση, μαζί με τις τοπικές επιτροπές, μαζί με τους ανεξάρτητους δημάρχους, μαζί με τους δημάρχους που δεν ανήκουν στη δική μας παράταξη, αλλά αγαπούν τον τόπο εξίσου. Επομένως, πιστεύω ότι σε αυτό το ερώτημα απάντησα. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο μου έφτανε ήταν ότι η Ροδόπη δεν έχει ισχυρή φωνή στα κέντρα. Μπορούσα να διεκδικήσω κάτι τέτοιο από το Κοινοβούλιο. Σας ενημερώνω λοιπόν απολογιστικά ότι έχουμε καταθέσει πάνω από 240 ερωτήσεις και επερωτήσεις αυτά τα χρόνια στη Βουλή. Κάναμε δηλαδή πάνω από 240 φορές την Εθνική Αντιπροσωπεία να συζητήσει για ζητήματα που μας απασχολούν, τοπικά, κλαδικά ή περιφερειακά. Και κάναμε και περίπου 40 φορές κεντρικές εισηγήσεις για τα ίδια θέματα. Δώσαμε συνεντεύξεις στον Πανελλήνιο Τύπο, στην τηλεόραση. Μαζί με τους συνεργάτες μου εργαστήκαμε σκληρά για να δυναμώσει η φωνή της Ροδόπης. Και πιστεύω ότι δυνάμωσε η φωνή της Ροδόπης. Δυνάμωσε επαρκώς. Ακούγεται παντού. Ακούγεται δυνατά και ακούγεται και αποτελεσματικά. Το τρίτο παράπονο που βίωσα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν αναδείχθηκε σωστά η περιοχή μας. Δεν αναδείχθηκε έξω από τα όρια της σε πανελλήνιο επίπεδο και δεν αναδείχθηκε και έξω από τα όρια της Ελλάδος σε διεθνές επίπεδο. Αγωνίστηκα και γι' αυτό. Το κόμμα μου, οι συνάδελφοί μου, ο πρόεδρός μου με τίμησαν εκλέγοντάς με ή διορίζοντάς με σε μια σειρά από θέσεις. Στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, στην Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, στη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης δηλαδή, με εξέλεξαν αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερικών, μου ανέθεσαν πολλές φορές να τους εκπροσωπήσω στις συναντήσεις κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κράτησα τις επαφές με το διεθνή παράγοντα, με τις βαλκανικές χώρες, με το κόμμα της γείτονος του κ. Ερντογάν, με τη Βουλγαρία, με την Ιουγκοσλαβία, με τα Σκόπια, με την Αλβανία. Ταξίδεψα σε 22 περίπου χώρες. Είδα ηγέτες, όλους αυτούς δηλαδή που πρωταγωνιστούν στη σημερινή πολιτική σκηνή. Σε εσάς δηλαδή, κύριε Στυλιανίδη, επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο έλεγε πρόσφατα σε μία συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πατ Κόξ, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο, δεν απαιτείται μόνο σκληρή δουλειά, αλλά και κάποια μικρά διαλύματα τύχης τα είχατε στη ζωή σας. Ναι, νομίζω ότι αυτό στην πολιτική είναι αναγκαίο. Δηλαδή η συγκυρία είναι αυτή που συμπληρώνει την ικανότητα και την προεργασία. Και έχω την εκτίμηση ότι στην παρούσα τετραετία αυτή η συγκυρία αξιοποιήθηκε σωστά από πλευράς μου. Η δυνατότητά μου να επικοινωνήσω με όλους τους μεγάλους ηγέτες αυτή τη στιγμή του κόσμου και να έχω συναντηθώ τουλάχιστον μία φορά μαζί τους, από τον Πούτιν μέχρι τον Σιράκ, από τον Σρέντερ και την Μέρκελ μέχρι τον Αθνάρ και τον Μπερλουσκόνη, και πολλούς άλλους, να μην αναφέρομαι σε ονόματα τώρα, από τον Χέλμουτ Κόλ μέχρι τον Ζισκάρ Ντεστέν. Είναι μεγάλη υπόθεση να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι για να μπορείς να μιλάς μαζί σου και να νιώθεις ότι κουβαλάς στην πλάτη σου τη χώρα ολόκληρη, τα συμφέροντα της χώρας σου. Αυτό το ένιωσα και επιδίωξα πάντα μέσα σε αυτήν την χώρα που κουβαλούσα, έστω και για κάποια λεπτά σε αυτές τις συναντήσεις, να μην παραβλέπω την ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Θράκη και τη Ροδόπη. Και πάντοτε στις συζητήσεις αυτές υπήρχε ένα κεφάλαιο στο οποίο προσπαθούσα να αναδείξω την περιοχή μας ως μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας και ως πρότυπο οικολογικής εναλλακτικής ανάπτυξης. Παρουσίαζα τις δυνατότητες, τις φυσικές πρίκες της περιοχής για να μπορέσω να έχω ανοιχτές πόρτες και όταν θα μου δοθεί η δυνατότητα να κάνω τη Ροδόπη να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή Καραμαλή και να διεκδικήσει αυτά που στερήθηκαν οι προηγούμενες γενιές Θρακιωτών. Θα ήθελα να κλείσουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, δηλαδή ανάλαφρα. Στην κουβέντα μας και στην συνείδησή μου πάντοτε προηγούνται οι κυρίες, ίσως και λόγω καταγωγής να με καταλαβαίνετε περισσότερο, κυρία Στυλιανίδου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτός εδώ ο τελευταίος μήνας πριν από τις εκλογές, πώς θα πορευτεί, πώς θα προχωρήσει για εσάς? Είστε ούτως ή άλλως τριτοετής φοιτήτρια στο Αμερικάνικο Κολέγιο, ολοκληρώνετε σιγά σιγά τις σπουδές σας. Αυτός ο μήνας λοιπόν θα σημαντοδοτηθεί από τι, από παρουσία στην Ροδόπη? Βεβαίως, από παρουσία στη Ροδόπη, πολλή βοήθεια στο σύζυγο, παρουσία στο γραφείο του και ό,τι χρειαστεί δίπλα στον άντρα μου. Και ενδεχομένως και συναντήσεις με τις γυναίκες επίσης. Θα έχετε και τέτοιου είδους καθήκοντα? Ναι, όπου με καλούν πηγαίνω. Κύριε Στυλιανίδη, για εσάς αυτός ο μήνας της αντίστροφης μέτρησης χαρακτηρίζεται? Εγώ νομίζω ότι είναι ο μήνας των μεγάλων προκλήσεων και των κρίσιμων αποφάσεων. Το δίλημα των εκλογών είναι σαφές. Ο πολίτης θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει
να δώσει την ευκαιρία στην περιοχή μας να πρωταγωνιστήσει, να ενισχύσει λοιπόν την προοπτική του Κώστα Καραμαλή, διασφαλίζοντας με την ψήφο του και την ποιοτικότερη εκπροσώπηση για λογαριασμό του. Παράλληλα, από τη δικιά μας πλευρά, υποχρέωση, χρέος απέναντι στους πολίτες, είναι να ενημερώσουμε για το τι κάναμε, πού και πώς και πόσο τηρήσαμε τις δεσμεύσεις που τους είχαμε δώσει πριν από 4 χρόνια, ποιους στόχους θέτουμε για την επόμενη τετραετία και πώς θα διεκδικήσουμε αυτούς τους στόχους. Νομίζω ότι αν τα ζητήματα τα θέσουμε ευθέως, θα πάρουμε και ευθείες και τίμιες απαντήσεις. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο λαό της Ροδόπης. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον κόσμο της περιοχής μας, και για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να με εμπιστευτεί 2 φορές, αλλά και για τη συμπαράσταση που μου έδειξε σε όλες αυτές τις στιγμές του κρίσιμου αγώνα για την περιοχή. Δηλώνω διατεθειμένος να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα με ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις. Πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να παίξουμε αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λείπει μία προϋπόθεση που δεν εξαρτάται από μας, από μένα, αλλά εξαρτάται από τον κάθε ροδοπίτη και την κάθε ροδοπίτησα χωριστά. Η δύναμη εμπιστοσύνης που θα μας δείξει. Η δύναμη εμπιστοσύνης που θα μας δείξει με την ψήφο του στις εκλογές που έρχονται είναι αυτή που θα μας οπλίσει τη φαρέτρα μας με ένα ακόμα επιχείρημα για να διεκδικήσουμε αυτόν τον ρόλο που πολλές γενιές στρατιωτών οραματίστηκαν, αλλά στο τέλος δυστυχώς δεν μπόρεσαν να πετύχουν. Ή γιατί δεν μπόρεσαν πραγματικά, ή γιατί δεν πρόλαβαν. Θεωρώ λοιπόν χρέος μου αυτές τις γενιές των στρατιωτών που πέρασαν, αλλά κυρίως αυτές τις γενιές των στρατιωτών που έρχονται, με την προσπάθειά μου και τους αγώνες μου να τη δικαιώσω, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, καταθέτω τον απολογισμό της δουλειάς μου, την προετοιμασία μου για το μέλλον και τη βούλησή μου να προσφέρω σε αυτόν τον νομό που τόσο αγαπώ και που τόσο τον πιστεύω, στον νομό Ροδόπης και στους ανθρώπους του, τους οποίους επίσης εκτιμώ και τους οποίους αναγνωρίζω το πόσο σημαντική ήταν σε αυτή την προσπάθεια που από κοινού κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αξίζει τον κόπο αυτή την προσπάθεια να τη συνεχίσουμε και να φέρουμε τα πρώτα δυνατά αποτελέσματα, καθιστώντας τη Ροδόπη πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Κυρίες και κύριοι, μέσα σε 1,5 ώρα σίγουρα δεν μπορούμε να περικλείσουμε μια ολόκληρη ζωή. Αυτό το οποίο επιχειρήσαμε σήμερα είναι να δώσουμε μια άλλη διάσταση της ζωής ενός πολιτικού, ενός πολιτικού ανδρός, ο οποίος δίνει καθημερινά τη μάχη του για την περιοχή μας, για την Ροδόπη. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δείξουμε τον Ευρυπίβη Στυλιανίδη όπως είναι στο σπίτι του, στο πατρικό σπίτι των γονιών του, με τη σύζυγό του, πιο ανθρώπινο. Ο καθένας από κάθε πολιτική κουβέντα βγάζει φυσικά τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς απλά σας ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά, για την επόμενη Πέμπτη, με μια νέα πολιτική εκπομπή, με έναν άλλο τύπο πολιτικής εκπομπής.